μικροοπτικές ανάπτυξης του μεταλλευτικού κλάδου στη χώρα μας βρέθηκαν στο επίκεντρο ειδικής συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 83ης ΒΕΦ στο περίπτερο των ΗΠΑ. Ο κλάδος των ορυκτών πρώτων υλών σήμερα εισφέρει το 3,4% του ΑΕΠ. Και όπως τονίστηκε, αν υπάρξει θετική και δημιουργική απάντηση στις προκλήσεις που υπάρχουν, το ποσοστό αυτό μπορεί να υπερδιπλασιαστεί και να ανέλθει στο 7% του ΑΕΠ. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, κ. Αφανάσιος Κεφάλας, επεσήμανε ότι ο μεταλλευτικός κλάδος πραγματοποιεί ετησίως πωλήσεις 2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι επιχειρήσεις απασχολούν 100.000 εργαζόμενους. Ο κλάδος μας έχει αποδείξει για πολλές δεκαετίες ότι είναι ένα ζωντανό κύτταρο της βιομηχανικής εξέλιξης στην Ελλάδα, συμβάλλοντας με πάνω από 3% σταθερά τα τελευταία χρόνια, έστω και μέσα στην ύφεση, στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Μπορεί να αποτελέσει οδηγό για περαιτέρω διεύρυνση των εξαγωγών, μεγέθυνση της συμβολής στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, μέσα από επενδύσεις που ακόμα και σε αυτόν τον καιρό είναι πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Η ειδική αναφορά έγινε στη Βόρεια Ελλάδα, όπου όπως τονίστηκε υπάρχουν όρημα κοιτάσματα χρυσού, ψευαργύρου και μολύβδου αξίας περίπου 18 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι προοπτικές, όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Αφανέσιος Σαββάκης, είναι πολύ ισχυρές για τον κλάδο. Για τη Βόρεια Ελλάδα ειδικότερα έχει μια τεράστια σημασία, μια και εκπροσωπεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της παραγωγής, της συνεισφοράς της παραγωγής στο ΑΕΠ, με δεδομένο βεβαίως ότι η Βόρεια Ελλάδα εκπροσωπεί περίπου το 4,5%. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική συνεισφορά. Από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι είναι από τις βιομηχανίες οι οποίες έχουν τεράστια εξωστρέφεια, ένα πολύ μεγάλο εξαγωγικό προσανατολισμό και μια τεράστια δυναμική, και το έχει αποδείξει άλλωστε κατά την περίοδο της κρίσης. Έντονο είναι το ενδιαφέρον για το εξωτερικό. Ο κλάδος των ορυκτών υλών έχει προσελκύσει επενδύσεις από χώρες όπως ο Καναδάς και εταιρείες όπως η Eldorado Gold, που έχει επενδύσει μέχρι σήμερα 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια στην Ελλάδα. Όπως γνωρίζετε, ήδη οι καναδικές επιχειρήσεις έχουν κάνει μεγάλες επενδύσεις σε αυτό το χώρο στην Ελλάδα. Και που είναι προφανές λοιπόν ότι ναι, υπάρχει από αυτής της πλευράς. Αυτό το οποίο θα χρειαστεί να γίνει και να προχωρήσουμε είναι να οριστικοποιήσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο λειτουργικό, ώστε να μπορούν οι επενδύσεις αυτές να προχωρούν και προς όφελος της οικονομίας και βεβαίως με την προστασία του περιβάλλοντος που ενδιαφέρει όλους μας. Κοινό συμπέρασμα της συζήτησης, στην οποία συμμετείχαν πολιτικοί παράγοντες, ακαδημαϊκοί και επιχειρηματίες, είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει διάλογος όλων των εμπλεκόμενων μερών για τη δημιουργία ενός σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου που θα διασφαλίζει μια αποτελεσματική διαδικασία βιοδότησης για εμβληματικές επενδύσεις.